Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, Σωτήριον έτος 2024 και πάμε να δούμε τα κύρια θέματα. Διαγραφή Σαλμά. Πανικό στο Μαξίμου από το σκάνδαλο που αγγίζει πλέον τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Ποιος πολιτικός αρχηγός είχε αποκαλύψει πρώτος στη Βουλή το σκάνδαλο με τα κηλικία που τώρα ανακάλυψε ο γαλάζιος βουλευτής. Dolce Vita και Εθνική Μειοδοσία. Ο Μητσοτάκης προκαλεί το Πανελλήνιο με το ταξίδι της κλειδί στη Νέα Υόρκη, βραβεύεται από Φιλοτουρκικό Ινστιτούτο και υποκλίνεται στον Ερντογάν μέσα στο τουρκικό σπίτι της διαφθοράς. Ασύλληπτο σκάνδαλο με τους έξυπνους μετρητές για το νερό. Τους πληρώνουμε σε υπερτριπλάσιες τιμές από ό,τι η Κύπρος. Εμπλοκή πασίγνωστο εφοπλιστή φίλου της οικογένειας Μητσοτάκη. Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ η ζημιά για τους Έλληνες πολίτες που θα πουν το νερό νεράκι. Μεταναστευτικό ώρα 0. Οράμα ιδρύει Ισλαμικό κράτος τζιχαντιστών στην Αλβανία με στόχο την Ελλάδα. Στον Εύρο ετοιμάζουν την απόλυτη προδοσία με εθνικό ακροτηριασμό και ειδική οικονομική ζώνη για παράνομους μετανάστες. Ανδρέα Καψαμπέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα σε όλους. Θέμα Σαλμά. Διπλό αδιέξοδο στη Νέα Δημοκρατία δείχνουν οι σημερινές εξελίξεις. Αδιέξοδο για τον κύριο Μητσοτάκη καταρχάς, διότι τώρα ξυλώνεται το πουλόβερ και προσπαθεί να κάνει επίδειξη πυγμής. Αδιέξοδο όμως και για τους διαφωνούντες, διότι θυμήθηκαν 5 χρόνια μετά να πούν όσα λένε. Μέχρι τώρα στήριζαν πλήρως και ναι σε όλα. Βλέποντας τώρα ότι παραπέει η κυβέρνηση, ψάχνουν να βρουν πώς θα σωθεί ο καθένας. Μάλλον είναι αργά όμως, αν όχι για όλους, για τους περισσότερους από αυτούς. Γιώργο Γαριφάλου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και από μένα. Εγώ να πω ότι για την υπόθεση Σαλμά, τελικά όποια πέτρα και αν σηκώσει, Σαλμά βλέπει από κάτω. Εγώ το βλέπω λίγο σικέ το παιχνίδι. Από τη μία, δεν γίνεται να μιλάνε όλοι και να διαφημίζουν την εξέγερση των 11, το κίνημα των 11. Και από την άλλη, δύο από τα μέλη των 11 αυτών βουλευτών να είναι τα μέλη που διέγραψαν σήμερα το Σαλμά. Έχουμε να πούμε πολλά για το Σαλμά σήμερα και βέβαια για πάρα πολλά άλλα θέματα. Γρηγόρη Σερέτης από το Focus FM στη Θεσσαλονίκη. Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Στέφανος Χίος, Μακελιό, Μακελιό GR. Καλησπέρα, καλησπέρα στους φίλους πατριώτες και πατριώτες. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο με τις εξελίξεις στην υπόθεση Σαλμά για να τη σχολιάσουμε. Τα πλάνα, γιατί εγώ έχω μία ένσταση σε αυτά που είπε ο Γιώργος Γαριφάλου. Δεν είναι ακριβώς διαγραφή από τους δύο μεταξύ των άλλων των 5 μελών της Επιτροπής του Πειθαρχικού της Νέας Δημοκρατίας, εννοεί τον κύριο Καράογλου και τον κύριο Δαβάκη. Γιατί υπάρχει μία συνομιλία η οποία ήλθε στο φως της δημοσιότητας, με την οποία ο κύριος Τραγάκης, ο προεδρεύων της Επιτροπής, είπε ότι εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Στον κύριο Μητσοτάκη κάνουμε εισήγηση και ο κύριος Μητσοτάκης θα πάρει την τελική απόφαση. Στέφανε Χίε, ξεκινάω από εσένα. Όχι άποψη, ένα άλλο ρεπορτάζ, το οποίο έρχεται από τους οικονομικούς κύκλους της διαπλοκής που καθορίζουν το πολιτικό γίγνεσθε της χώρας. Αν αναλογιστεί κανένας, κύριε Παγκριακόπουλε και αγαπητοί φίλοι και φίλες που μας ακούτε, ότι στην Ελλάδα υπάρχουν αυτή τη στιγμή 10 ολιγάρχες, ένα συγκεκριμένο δημοσιογραφικό team που δημοσιεύουμε αύριο στην εφημερίδα μας, έχει κάνει μια σπουδαία έρευνα, σημαντική έρευνα, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Από εκεί θεωρώ ότι προέρχεται η ιστορία Σαλμά. Στην Ελλάδα υπάρχουν 10 ολιγάρχες, μετρημένοι. 10. Μαρινάκης, Μαρινογιάννης, Αλαφούζος, Μπάκος, Καϊμενάκης, Εξάρχου, Σαβίδης και Μελισανίδης και κανένα δυο ακόμα που τους ξεχνάω. Η ιστορία με το Μητσοτάκη και το Σαλμά έχει μια άλλη διάσταση. Ο Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, όπου έχει πάει με μια μεγάλη κουστοδία, τα δούμε σε λίγο, τζαμπατζίδικη οικογένεια, μια ζωή τζαμπατζίδικη. Και τη φέτα από τον μπακάλι που πέρανε, με τζαμπατζιλίκη την πέρανε. Μην πείτε πώς το ξέρω, έχω κάνει ρεπορτάζ, Αυριλίσια, εκεί που έμενε η οικογένεια. Τζαμπατζίδες. Οι τζαμπατζίδες λοιπόν της Νέας Υόρκης, που θα πάει να τους βραβεύσει εκεί ο Ματάτος, θα πούμε σε λίγο αυτά,
Ο Μανάτος. Ο Μανάτος, Ματάτος, Μανάτος. Θα κόψουν και τους λαχνούς των 250 δολαρίων για να οικονομήσουν. Για να το βραβεύσουν οι τουρκογενείς, οι γενίτσαροι. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης φοβάται μήπως έχει την τύχη του αποστάτη πατέρα του και νομίζει, δεν ξέρω αν είναι αληθές ή ψευδές, μέσα στο πολιτικά νοσηρό του μυαλό ότι ετοιμάζουν μια μεγάλη αντάρα αποστασίας για να τον ρίξουν. Και θεωρεί υπεύθυνο γι' αυτό κορυφαίο εφοπλιστή και ολιγάρχη της χώρας. Δηλαδή, ότι ο εφοπλιστής και ολιγάρχης, μάλιστα σήμερα... Ένα ή δύο πρόσωπα, Στέφανε. Με πληροφόρησαν... Εφοπλιστής και ολιγάρχης ή εφοπλιστής, Παύλο, ολιγάρχης. Εφοπλιστής, ολιγάρχης. Ένα πρόσωπο. Ολιγάρχης που ασχολείται με καράβια και με μέσα μαζικής ενημέρωσης στη χώρα. Και θέλει να τον καταπιεί ζωντανό. Και βγάζει στο κανάλι του συνέχεια για τον ανιψιότητο τον κύριο Δημητριάδη. Θεωρεί λοιπόν μέσα στην οσιρότητα των πολιτικών εξελίξεων και στο πολιτικά νοσηρό μυαλό του, διότι αυτή η οικογένεια κατατρίχεται από το 1965 και μετά με το σύνδρομο της αποστασίας. Θεωρεί λοιπόν αποστάτησε ο Μητσοτάκης το 65, τον έριξε ο Σαμαράς με τους κοκαλαίους και λοιπά το αναμφίβολα το 93 και τώρα θεωρεί ότι ο ολιγάρχης του σκάβει το λάκκο και πληρώνει εντός εισαγωγικών την ανταρσία μέσα στη Νέα Δημοκρατία για να τον εκπαραθυρώσει. Γι' αυτό τον έδιωξε το Σαλμά. Γιατί προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να εκφοβήσει την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας 13, 14, 15 άτομα που υπάρχουν εκεί μέσα, οι οποίοι ο καθένας έχει τους δικούς του λόγους της ανταρσίας του Μπάουντι, γιατί καράβι είναι και ανταρσία του Μπάουντι, άλλος ο Δαβάκης γιατί δεν τον έκανε υπουργό, τα είπε ο Κακλαμάνης. Ο Κακλαμάνης γιατί έχει τους δικούς του προσωπικούς, δεν ξέρω, λόγους συμφέροντος και άλλων απολαύσεων, κοινοβουλευτικών, και όλοι οι υπόλοιποι θεωρεί λοιπόν ότι θα έχει την τύχη του πατέρα του. Και τρέμει μήπως ο ολιγάρχης το προχωρήσει και το τζακίσει. Ο ολιγάρχης όμως είναι έξυπνος. Μπορεί να συνομιλεί μαζί τους και με τον Σαλμά. Το μεγαλογιατρό κύριο Σαλμά και καθηγητή Πανεπιστημίου της Ανατομίας στο ΕΚΠΑ. Το τονίζω, της Ανατομίας στο ΕΚΠΑ. Που το όνομά του είχε ακουστεί στην Οβάρτης και αθώθηκε. Που το όνομά του είχε ακουστεί στην υπόθεση Τρομπούκη τότε με την απαγωγή Παναγόπουλου και δεν είχε καμιά σχέση ο άνθρωπος. Θα τα θυμόμαστε αυτά, έτσι. Γιατί ο Γιώργος Γαριφάλου είπε συγκεκριμένα πράγματα. Όπου για πέτρα και αν σηκώσει το σαλμαύρισες από κάτω. Και βέβαια με την υπόθεση αυτά που γίνονται στο Δήμο της Παλίνης. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Όπως και να έχει, το θέμα είναι βαθύτερο. Φοβάται ο Κούλης μήπως τον ρίξουν. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Σε δεύτερη μοίρα βεβαίως ο Σαλμάς το τράβηξε μία μετακυλικία που είχε αποκαλύψει ο Βελόπουλος στη Βουλή και το Γρηγόρη μικρογεύματα, όχι το Γρηγόρη Σερέτη, το Γρηγόρη μικρογεύματα. Και το δεύτερο με την υπόθεση των κόκκινων δανείων. Δεν είναι αυτά η ουσία. Οι αφορμές είναι αυτές. Η ουσία είναι άλλη. Ότι η ολιγαρχία στον τόπο εκβιάζει το Μητσοτάκη για να πάρει δουλειές. Και χρησιμοποιεί αυτούς τους βουλευτές, δεν λέω ότι τους χρησιμοποιεί, τους πληρώνει. Τους χρησιμοποιεί όμως εισπράττοντας τις πολιτικές αντιδράσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει ένας χοντρός εκβιασμός από την πλουτοκρατία του τόπου. Και μάλιστα κλείνω με αυτό στη Νέα Υόρκη σήμερα. Καθίβριζε με ακατανόμαστες ύβρις. Λέγοντας θέλει να με ρίξει ο αλήτης. Ο αλήτης. Το λίπος. Έτσι έλεγε μπροστά στην οικογένειά του. Εγώ Γιώργο Καρυφάλου. Να ρωτήσω κάτι τον Στέφανο. Στέφανε, πιστεύεις ότι αυτή η διαγραφή του Σαλμά είναι και ένα μήνυμα προς τους Σαμαρικούς? Γιώργο μου είπα εγώ ξεκάθαρα. Δεν ξέρω αυτή αν είναι Σαμαρική, Καραμαλική, Αβεροφική ή Μιχαλολιακική. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι θέλει να στείλει το μήνυμα.
Κοίτα, το είχε, μα είχε βγει ευθέως και είχε κατηγορήσει τον ολιγάρχη ότι θέλει να τον ρίξει. Δεν είχε βγει. Ναι. Είχε βγει, είχε πει αυτός θέλει να με ρίξει. Φοβάται λοιπόν τώρα ότι ο Σαλμάς είναι δούριος ύπος μες στη Νέα Δημοκρατία. Και σου λέει κάτσε να του κόψει το κεφάλι. Δεν είναι τυχαίο ότι του πήρε και την κομματική ιδιότητα. Κατευθείαν, σε χρόνο ρεκόρ. Και την κομματική ιδιότητα για να σου λέει τσέκος, μία και έξω. Τον κύριο Αυγενάκη ακόμα περιμένουμε να τον διαγράψει. Ναι, θα τον διαγράψει καλά, αφού έχουν κάνει όλες τις κομπίνες κάτω στην Κρήτη με τον ΟΠΚΕΠΕ. Και χρησιμοποιεί τις μεθόδους του Παπανδρέου. Καρατομία από το αεροπλάνο ο κύριος Μητσοτάκης. Με το που προσγειώθηκε. Ναι. Γρηγόρης Ερέτη. Αρχικά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, για να το πούμε στον κόσμο, ότι το 2025 είναι η εποχή που θα ψηφιστεί ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι ο Σαλμάς θυμήθηκε τώρα να μιλήσει. Κάτι ετοιμάζεται στο Μαξίμου προφανώς. Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι το 2012 ο Σαλμάς είχε διατελέσει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος με απόφαση του Σαμαρά. Όπως τυχαίο δεν είναι ότι το σωσίβιο της Νέας Δημοκρατίας, η Λατινοπούλου, πρότεινε τον Σαμαρά για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κάτι μαγειρεύεται τέλος πάντων στο Μαξίμου. Θα δούμε στην πορεία τι. Όπως και να έχει όμως, όλο αυτό το σκάνδαλο των Κιλκίων το είχαμε συζητήσει με τον κύριο Πλατανίτη περίπου πριν 8 μήνες στον Focus FM. Γιατί δεν είχε βγει τότε ο Σαλμάς προεκλογικά να πάρει θέση και το θυμήθηκε τώρα. Επίσης, τι έχει να μας πει για τα διαδικαστικά σκάνδαλα με τα οποία συνδέθηκε τώρα. Γιατί το δεν του είχαν δώσει σήμα οι ολιγάρχες. Το πρώτο, αν θυμόμαστε καλά, κύριε Χίο, μετά από όλα όσα είπατε, ήταν αυτό που αφορούσε την υπόθεση των υπερτιμολογήσεων στις αρθροσκοπήσεις. Όπου ο οποίος ζημιώθηκε κατά 850.000 ευρώ από τις εξετάσεις που έγιναν σε συστεγαζόμενο με το δικό του ιατρείο διαγνωστικό κέντρο, που όλος τυχαίως ανήκει στη γυναίκα του και στον γαμπρό του. Ο Σαλμάς όμως αυτό και για σύνδερο μπήκε στο αρχείο υπόθεση. Δεν έχει σχέση όμως, συνδέθηκε το όνομά του. 1.500 ευρώ καλά, την προηγούσανε την εξέταση. Δεν σημαίνει ότι επειδή συνδέεται το όνομά του είναι κατηγορούμενος ή ένοχος. Θα μου επιτρέψετε. Ναι, άμα αυτή η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί, Γρηγόρη, δεν μπορούμε καν να πούμε ότι συνδέθηκε. Συνδέθηκε, αποσυνδέθηκε, τελείωσε η ιστορία. Πάμε παρακάτω. Τέλος πάντων. Επίσης, ο ίδιος ψήφισε υπέρ του σχεδίου Ηρακλής που έδωσε το ένασμα για να παίρνουν τα φαν τα σπίτια των Ελλήνων. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Ψήφισε και την απευθείας ανάθεση των Κιλικίων με τον νόμο 5021 του 2023. Τον οποίο νόμο μόνο η Νέα Δημοκρατία στήριξε. Δηλαδή, με τι μούτρα βγήκε και κατήγγειλε, αφού ψήφισε τον νόμο για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί όλο αυτό. Μιλάμε για ξεκάθαρη υποκρισία. Όσο για το θέμα με τα Κιλκία, έγινε ό,τι έγινε σε κάθε Δήμο και δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα αυτό. Συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι, ότι στην Ελλάδα μόνο υπάρχουν εστημένοι διαγωνισμοί με συγκεκριμένες προδιαγραφές για να μπορέσουν να κάνουν πάσα δουλειές σε διάφορους ολιγάρχες, όπως λέτε κι εσείς. Άλλωστε και αυτοί είναι οι ψηφοφόροι της εγκληματικής οργάνωσης με την μπλε γραβάτα. Κάτι εξαγορασμένοι, βολεμένοι, που με κρατικό χρήμα κάνουν καριέρα. Και δεν ενδιαφέρονται για τον κόσμο, ορφανώς, ενδιαφέρονται μόνο για τα λεφτά. Δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο λοιπόν σε όλη αυτή την υπόθεση ότι δόθηκαν 59 αναψυκτήρια και 38 αυτόματοι πολιτές σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία της χώρας, σε συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία είναι θυγατρική της εταιρείας Γρηγόρης που αναφέρατε, η οποία είχε ιδρυθεί μάλιστα πριν από 4 μήνες με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Δεν είναι τυχαίο ότι την εταιρεία Γρηγόρης την έχει ο Βλάσης Γεωργάτος, ο οποίος είναι πρώην συνάδελφος του Γιάννη Μπρατάκου και φιλαράκι του Μητσοτάκη. Μην τρελαθούμε τελείως. Είναι όλα ξεκάθαρα. Αρκεί να ανοίξει ο ελληνικός λαός τα μάτια του. Λοιπόν, Ανδρέα Καψαμπέλη. Και κανένας δεν μπορεί βέβαια να πιστεί πως ο διαγωνισμός ο συγκεκριμένος έγινε από το Υπουργείο Πολιτισμού, που δεν πιστεύω ότι υπάρχει οποιοδήποτε εκεί πέρα για να διαθέτει τέτοια τεχνογνωσία, τέτοια αριστουργηματική τεχνογνωσία στη λεπτομέρεια για να πάει ένας εν τέλει στο διαγωνισμό και να τον πάρει. Μόνο στο Μέγαρο Μαξίμου το επιτελικό κράτος διαθέτει, κατά την ταπεινή μου άποψη. Και αυτό, Ανδρέα, είναι η κορυφή του παγόβουνου, γιατί οι παρικούντες στο Μέγαρο Μαξίμου και όχι μόνο, ξέρουν και περιμένουν τώρα για να πούμε το ρεπορτάζ. Στο Μέγαρο Μαξίμου πλέον, έχοντας αυτοπαγιδευτεί, αυτό είναι η εκτίμηση που προκύπτει από το δικό μου ρεπορτάζ, θα ζουν με την αγωνία κάθε μέρα που περνάει, τι άλλο θα τους σκάσει. Διότι δεν είναι υποχρεωτικό κατά ανάγκη να άρει κάποιος βουλευτής ή κάποιοι βουλευτές την εμπιστοσύνη τους προς τον κύριο Μητσοτάκη για να τον κάνουν ήρωα ότι θέλουν να τον ανατρέψουν, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Θα ακολουθήσουν και θα το δείτε την ίδια τακτική με τον κύριο Σαλμά. Θα βγαίνουν, θα κάνουν καταγγελίες για υποθέσεις, θα ζητούν να διερευνηθούν γκρίζες έως σκανδαλώδεις υποθέσεις,
φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος τι θα κάνει, πόσους θα μπορεί να διαγράψει. Θα περιοριστεί, θα φτάσει στο σημείο, επειδή είπατε το όνομα, να είναι ο 151 της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ο κύριος Αυγενάκης, δηλαδή να εξαρτάται η στήριξη της κυβέρνησης από τον κύριο Αυγενάκη. Εν κατακλείδη, αν δεν παρέπεε η κυβέρνηση, γιατί παραπέει η κυβέρνηση και ευθύνεται η ίδια κατά βάση με την πολιτική που έχει ακολουθήσει στα οικονομικά, στα κοινωνικά, στα εθνικά θέματα, με την αλαζονία που έχει, τον καθεστωτισμό της, τίποτα από όλα αυτά δεν θα συνέβαιναν και οποιοδήποτε ήθελε ενδεχομένως να τροφοδοτήσει και να πυροδοτήσει εξελίξεις δεν θα μπορούσε. Αλλά όταν είναι στο 25% και πάει ακόμα πιο κάτω η Νέα Δημοκρατία, ο κάθε σαλμάς σκέφτεται και το προσωπικό του μέλλον. Δηλαδή, να σας πω και αυτό το ρεπορτάζ. Ο κύριος Σαλμάς ξέρει ότι στην Ετωλοακαρνανία είναι τελειωμένος. Ήταν τελειωμένος από τη Νέα Δημοκρατία. Ο νυν δήμαρχος Αγρινίου, ο κύριος Παπαναστασίου, αν κάνω λάθος το όνομά του, με διορθώνεται, έχει πάρει το χρήσμα από το Μέγαρο Μαξίμου για να είναι υποψήφιος. Ετοιμάζεται για την επόμενη φορά ο κύριος Φαρμάκης, ο νυν περιφερειάρχης, τώρα δεν μπορεί λόγω ασυμβιβάστου, αλλά έχει πάρει και αυτό στο πράσινο φως. Δύο βουλευτές θα βγάλει στη Νέα Δημοκρατία, στην Ετωλοακαρνανία Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Καραγκούνης έγινε υφυπουργός. Ο κύριος Σαλμάς, βουλευτής από το 2000, το πώς έγινε είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Δεν ζει και ο Μακαρίτης, ο Γεράσιμος Αρσένης, για να μας τα έλεγε. Με ρωτήσετε τι σχέση είχε ο Αρσένης, είχε και μεγάλη. Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Σαλμάς λέει: δεν ξαναβγαίνω βουλευτής με τον Μητσοτάκη. Πρέπει να δω τι θα κάνω. 5 χρόνια μετά, λοιπόν, αφού συμφωνώ με τους συναδέλφους, θυμήθηκαν τώρα όλα αυτά, σου λένε: παιδιά, πρέπει να δούμε την τύχη μας. Η Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε να είχε και μια αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία θα μπορούσε να την κλονίσει. Λοιπόν. Αλλά όπως πάνε τα πράγματα, θα την αποκτήσει, νομίζω. Λοιπόν, μέσα, επειδή αναφέρθηκε ο Στέφανος Χίος στην καταγγελία Βελόπουλου, είναι από τον Νοέμβριο του 2023 το βίντεο. Πάμε να το δούμε και μετά να συνδεθούμε με τον κύριο Πλατανίτη, τον οποίο τον ανέφερε ο Γρηγόρης Σερέτης. Τον έχουμε στη γραμμή. Πάμε να δούμε πρώτα το βίντεο με την καταγγελία του Κυριάκου Βελόπουλου. Ακούστε, παιδιά μου, πώς γίνονται οι κομπίνες στην Ελλάδα, γιατί πιέζει ο πρόεδρος. Γιατί μιλάει για αξιοκρατία ο πρωθυπουργός. Μιλάει για διαφάνεια. Τι συμβαίνει λοιπόν με τα καφέ των κρατικών μουσείων, ξέρετε, κύριε Πλεύρη? Θα σου πω εγώ τώρα. Τι ωραίο διαγωνισμό κάνατε. Μα τι έξυπνο διαγωνισμό. Πόσο το θέλουμε, ένα 55 ύψος. Πόσα κιλά, 75. Πόσο θέλουμε εκείνο, τόσο. Αυτός είναι ο διαγωνισμός. Φωτογραφικά πήγε σε κάποιον και σας λέω. Οι χώροι των αναψυκτηρίων των κρατικών μουσείων ανήκουν στο κράτος. Τι έκανε λοιπόν η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μενδώνη? Αντί να πάει σε καθένα ξεχωριστά κηλικείο στα μουσεία να κάνει διαγωνισμό, να βγάλουμε και περισσότερα λεπτά, τα μοίρασε σε 3 ενότητες. Και όχι χωριστά, 3 ενότητες. Και τέθηκαν οι εξής όροι για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Η ανάδοχος εταιρεία εστίασης να έχει την τελευταία πενταετία ετήσιο κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατομμυρίου. Να έχει περισσότερα επικαταστήματα σε 2 τουλάχιστον περιφέρειες. Άλλη φωτογραφία. Μόνο 3 εταιρείες μπόρεσαν να έχουν αυτές τις προϋποθέσεις. Και ο Γρηγοράκος, ο Γρηγόρης, έτρεξε γρήγορα. Ποιος τα πήρε? Ο Γρηγόρης. Τα καταστήματα, ο Γρηγόρης. Φίλος της κυβέρνησης. Παιδιά μου, σύμπτωση είναι αυτό. Σύμπτωση. Μία από τις πολλές συμπτώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Έτυχε ο Γρηγόρης, φίλος της κυβέρνησης, να είναι γρηγορότερος. Να είναι πιο γρήγορος από όλους. Το βίντεο, επαναλαμβάνουμε, είναι από τον Νοέμβριο του 2023 στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δηλαδή, μιλάμε 10 ολόκληρους μήνες πριν κάνει τις καταγγελίες ο Μάριος Σαλμάς και βλέπετε εν τέλει το γαϊτανάκι της διαπλοκής και της διαφθοράς. Έχουμε τον κύριο Πλατανίτη στη γραμμή. Κύριε Πλατανίτη. Ναι, καλησπέρα σας. Νομίζω είναι και μια δικαίωση για τις δικές σας καταγγελίες η όλη ιστορία, έτσι, η όλη εξέλιξη. Δεν ήταν θέμα καταγγελίων. Είναι θέμα προστασίας δικαιωμάτων κάποιων εμπόρων οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το. Δραστηριοποιούνται πάνω σε αυτά τα κηλικεία. Είχαν πάρει τα κηλικεία αυτά, τα είχαν δουλέψει και αυτοί και οι οικογένειές τους. Δεν είναι θέμα καταγγελίας. Είναι πραγματικά θέμα προστασίας του δικαιώματος να μπορεί κάποιος να προχωράει τη ζωή του οικονομικά και εμπορικά. Είναι απλό. Ναι, υποτίθεται αυτή η κυβέρνηση βγήκε με σημαία, το επιχειρήν βγήκε με σημαία
τη στήριξη στις επιχειρήσεις, στον ιδιωτικό τομέα. Και εδώ βλέπουμε σημεία και τέρατα που παραπέμπουν σε Σοβιετία, κύριε Πλατανίτη. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Δεν θέλω να την υιοθετήσετε, αλλά για να βγείτε να τα πείτε πριν από τόσο καιρό και εν τέλει σήμερα να τεκμηριώνετε, γιατί όταν το λέει βουλευτής της κυβέρνησης, έστω και πρώην, γιατί διαγράφει ότι υπάρχει λάκκο στη φάβα, δεν ήμασταν όλοι τρελοί. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πράγματι και μάλιστα σε μια στην ραδιοφωνική εκπομπή που είχαμε κάνει με τον κύριο Σερέτη, είναι πράγματι έτσι όπως αναφέρονται. Δηλαδή ότι έγινε μια κατηγοριοποίηση στα κηλικεία, μπήκαν κηλικεία με, και μάλιστα να σας δώσω και ένα σημείο να καταλάβετε ότι στο διαγωνισμό αυτό, στο διαγωνισμό αυτό για κάθε κηλικείο υπήρχε και ο αριθμός της επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων. Κύριε δηλαδή, Πλατανίτη, αν μου επιτρέπετε. Να δούμε τον Στέφανο, κάτι θέλω να σας ρωτήσω. Αν μου επιτρέπετε, ένα ερώτημα, δεν θέλω να σας διακόψω. Ο κόσμος θέλει να μάθει γιατί ο Μητσοτάκης έδωσε τα κηλικεία τα 100 για 1,5 εκατομμύριο ευρώ στον Γρηγόρη. Ο οποίος Γρηγόρης είναι ο Βλάσης Γεωργάτος, που έχει και ένα μεγάλο, μια μεγάλη μάντρα με σκάφη αναψυχής και είχε πάει εκεί ο κ. Μητσοτάκης και είχε συμμετάσχει στα εγκαίνια του συγκεκριμένου καταστήματος, συγκεκριμένης επιχείρησης. Γιατί τα έδωσε εκεί? Γιατί παρακάτω θα δούμε με τους υδρομέτρες, με τα υδρομετρικά και τα ρολόγια, ότι δεν τα έδωσε σε κάποιον που του άξιζε, τα έδωσε στο Λασκαρίδη. Αυτό είναι το ερώτημα που θέλει να μάθει ο κόσμος. Γιατί τα έδωσε στο Βλάση Γεωργάτο και δεν τα έδωσε αλλού, σε άλλους πιο ικανούς? Αυτό θέλει να μάθει ο κόσμος. Και αν έχει σχέση η επαναστατική λογική του επαναστάτη Ποπολάρου της Παλίνης με τη βίλα των 800 τετραγωνικών του κυρίου Σαλμά, με αυτή την ιστορία. Εξυπηρετεί συμφέροντα ο Σαλμάς? Εδώ είναι το ερώτημα που θέλει να μάθει ο κόσμος. Κύριε Χίο, εγώ δεν είμαι ούτε ούτε δημοσιογράφος να μπορώ να εξάγω συμπεράσματα πολιτικής όπως με πολύ καλό τρόπο κάνετε εσείς, αλλά εγώ είμαι δικηγόρος και η προστασία, φυσικά και έχω πολιτικές απόψεις, αλλά το επάγγελμά μου όμως έχει ως σκοπό την προστασία δικαιωμάτων. Εγώ θα σας πω και ήθελα να, επειδή διακόπηκα, ήθελα να πω το εξής, ότι κάθε στο διαγωνισμό αυτό υπήρχε μια πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Υπήρχαν οι αριθμοί της επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων κατά τα έτη 19 και 22. Ο διαγωνισμός, δηλαδή εκ των προτέρων, ο κάθε επιχειρηματίας ήξερε τον όγκο του τζίρου που μπορεί να έχει επάνω από την επιχείρηση, από το κάθε κηλικείο. Μάλιστα σήμερα ακούστηκαν και κάποια πολύ περίεργα θέματα. Δηλαδή ακούστηκαν από τον βουλευτή τον κύριο Συρίγο, ο οποίος είπε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κηλικείων στους αρχαιολογικούς χώρους ή υπολειτουργεί ή δεν υφίσταται. Και ότι έπρεπε να ξεπεραστεί ένα μεγάλο χρόνιο... Συγγνώμη, ο κύριος Συρίγος, ο καθηγητής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έγκριτος καθηγητής, ναι. Έγκριτος καθηγητής, αλλά νομίζω δεν έχει κάποια σχέση με τη λειτουργία των κηλικίων ο κύριος Συρίγος. Βεβαίως, ναι. Και μάλιστα είπε ότι... Ακαδημαϊκά τουλάχιστον. Και δεν μπορούσες να πιεις και ένα ποτήρι νερό. Εγώ επειδή εκπροσωπούσα κάποιους από τους επαγγελματίες του χώρου αυτού των κηλικίων που είχαν πάρει στους αρχαιολογικούς χώρους, όχι μόνο ήταν υπερπλήρη τα μαγαζιά τους αυτά, αλλά έδιναν και πληροφορίες και βοηθούσαν τον κόσμο και έδιναν και πληροφορίες για τους αρχαιολογικούς χώρους. Αυτό είναι πολύ βαλή που κοιτάξτε, κύριε Πλατανίτη. Λέτε λοιπόν ότι εσείς γνωρίζετε από πρώτο χέρι ότι οι επιτιδευματίες που είχαν τα κηλικία έλεγαν ότι ήταν γεμάτα από κόσμο. Ότι έκαναν δουλειά, ότι υπήρχε κόσμος, ότι υπήρχε τζίρος. Και βγαίνει ο κύριος Συρίγος και ισχυρίζεται το αντίθετο. Κύριε καθηγητής. Να σας πω
κάτι που σας είπα στην αρχή και το ξεπεράσατε. Το ίδιο το Υπουργείο στον διαγωνισμό των ίδιων αναφέρει κάθε ένα κηλικείο και τον αριθμό της επισκεψιμότητας, πόσοι επισκέπτες πέρασαν από τον αρχαιολογικό χώρο για τα έτη 19 και 22. Ο οποίος ήταν αρκετά σεβαστός. Ήταν πολύ μεγάλο το νούμερο. Θέλετε να σας πω. Ήταν δύο από αυτά, είχαν ένα νούμερο από 17 έως 24.000 επισκέπτες. Άλλα δύο από 45 έως 47.000. Άλλα δύο από 72 έως 77. Τρία, 105.000 μέχρι 100. Μιλάμε για τεράστια και νούμερα. Μισό λεπτό. Τέσσερα ήταν από 276.000 επισκέπτες έως 527.000. Αλλά το θέμα δεν είναι τα κηλικία. Το θέμα είναι γιατί τα πήρε ο Γρηγόρης και γιατί φωνάζει ο Σαλμάς. Εδώ είναι το θέμα. Να σας πω κάτι, κύριε Χίο. Γιατί φωνάζει ο Σαλμάς? Γιατί είναι υπέρ των αδικημένων? Ή γιατί υπήρχε κάποια άλλη εταιρεία εκεί πέρα που θέλει να πάρει αυτή τα κηλικία? Ένα εκατομμύριο τζίρο και να δώσει 257.000 ως εγγύηση. Μπορούσε. Είπατε, δεν το δεσκόμαστε. Κύριε Πλατανίτη, δηλαδή με λίγα από λόγια μας λέτε ότι πετάξανε τις οικογένειες απ' έξω. Πετάξανε τις οικογένειες απ' έξω, κύριε Πλατανίτη. Να έχει ένα εκατομμύριο ευρώ τζίρο ή μπορούσε να έχει 10 μαγαζιά σε δύο γεωγραφικές, τουλάχιστον δύο γεωγραφικές. Είναι αυτό που λέει ο Γρηγόρης ο Σερέτης. Ότι είχαν τοπικές οικογένειες στα κηλικεία και τους πετάξαν έξω με έναν δολοφονικό σε εισαγωγικά όρο να κάνουν γενικό διαγωνισμό που να επιβάλλει παρουσία σε πολλαπλά σημεία. Πράγμα που είναι αδύνατο για έναν νοικοκύριο, έναν οικογενειάρχη. Γρηγόρη, αυτό δεν εννοείς? Κύριε Παγκυριακόπουλε, ναι, αυτό εννοώ. Ότι μυρίστηκαν χρήμα, πετάξαν τις οικογένειες έξω από αυτές τις επιχειρήσεις και δώσανε όλους αυτούς τους τζίρους που αναφέρει ο κύριος Πλατανίτης συγκεκριμένα σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι φίλος της κυβέρνησης. Ναι, και γι' αυτό ο Σαλμάς έβγαλε στη φόρα τα κηλικία και τον έδιωξε ο Μητσοτάκης. Εδώ είναι το θέμα. Έχω την εντύπωση, κύριε Χίου, δηλαδή, ότι ήταν γιατί ο Σαλμάς που είναι ο Παναγιώτης Ποπολάρος. Δηλαδή τι έκανε, είναι υπέρ των αδικημένων και των φτωχών ο μεγαλογιατρός του ΕΚΠΑ, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, γιατί αυτοί είναι οι περισσότεροι που εκπροσωπούν τη Νέα Δημοκρατία. Μεγαλοαστή, δικηγόροι, μεγαλογιατροί, μεγαλοδημοσιογράφοι, μεγαλοεκδότες, μεγαλοκαναλάρχες. Μπορεί να πιστέψω ότι ο Σαλμάς για αυτόν τον λόγο δεν είναι φτωχαδάκι ο Σαλμάς για να υποστηρίξει τον αδικημένο και τον φτωχό που υποστηρίζει ο κ. Πλατανίτης. Έτσι δεν είναι, κύριε Παγκυριακόπουλε, κάνω λάθος? Να μας πει, γιατί εγώ έχω άλλη άποψη. 500 τετραγωνικά, 800 βίλα έχει. Μια εμένα η άποψή μου... Δεν πληρώνει το νερό. Να τα έχει, να τα χαίρεται εφόσον δεν τα έχει αποκτήσει με άνομο τρόπο. Αλλά μήπως ήξερε, κύριε Χίε, ότι ο ίδιος ο Μητσοτάκης εμπλέκεται και τον χτύπησε εκεί που πονάει? Γιατί εμένα μου κάνει τεράστια εντύπωση η διαγραφή εξπρες και από την κοινοβουλευτική ομάδα και από το κόμμα. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Και από το Μητσοτάκη αεροπορικά, όπως πολύ σωστά είπατε. Αρχίζουν και του αμφισβητούν τις δουλίτσες που κάνει με τους φίλους του μεγαλοεργολάβους. Α, μπράβο. Το χρήμα είναι στη μέση. Α, μπράβο. Το χρήμα σταύρωσε τον Χριστό. Το χρήμα είναι το οποίο τους έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Ότι έχει γίνει μια ανταρσία 15 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι και παραπάνω. Γι' αυτό και λέω ότι ο ολιγάρχης σου κατευθύνει. Για να παίρνουν τις δουλειές μια συγκεκριμένη ομάδα. Σου λέει ένα λεπτό εδώ πέρα, ο Μητσοτάκης δίνει τις δουλειές στο Λασκαρίδη, στο Γρηγόρη, παράδειγμα λέω, που λέει και ο κ. Πλατανίτης. Δεν το δίνει ισότιμα στους επιχειρηματίες που και εμείς έχουμε σχέσεις με αυτούς. Διότι από ό,τι φαίνεται η πολιτική δεν είναι ιδεολογία, είναι επιχειρηματικότητα, είναι επιχειρήν. Η Βουλή έχει γίνει η ίδια κηλικείο. Η Βουλή έχει γίνει η ίδια εντευκτήριο εργολαβικών υποχρεώσεων. Οι φράξιες κανονίζουν ποιος θα πάρει τη δουλειά. Εκεί λοιπόν τα σπάσανε. Στον Παρά. Έτσι δεν είναι, κύριε Πλατανίτη? Έχετε και εσείς πολιτική σκέψη, για όνομα του Θεού. Να σας πω κάτι.
Εγώ ξέρω το εξής. Πρώτον, ότι οι επαγγελματίες που είχαν τα κηλικεία πλήρωναν ένα ενίκιο περίπου στις 62.000 ευρώ το χρόνο για κάθε κηλικείο. Αυτά έδιναν στο κράτος. Σήμερα, με το διαγωνισμό αυτό, ο νέος ιδιοκτήτης των κηλικείων δίνει περίπου στις 16.000 ευρώ το χρόνο για κάθε κηλικείο. Εδώ είναι το σκάνδαλο, κύριε Πλατανίτη. Απλά νούμερα. Από 52, πόσο είπατε, 16. 62, 16. Από 62, 16. Τι το ψάχνουμε τώρα. Και πετάξαν έξω τις οικογένειες, όπως είπε ο Γρηγόρης ο Σερέτης, πάρα πολύ σωστά. Θέλω να σας πω όμως και κάτι άλλο, γιατί μου έκανε εντύπωση, εκτός από την... αιτιολογία του κυρίου Συρίγου σήμερα που άκουσα και μου μετέφεραν και πελάτες μου, μου εξέφρασαν και την οργισμένη τους αντίδραση με βάση τις δηλώσεις που έκανε η κυρία Υπουργός σήμερα. Και είπε ότι ειδικά, θα σας το πω ακριβώς όπως το είπε, ειδικά για χώρους λέει πολιτισμού, τα αναψυκτήρια πρέπει να είναι πρότυπα αισθητικής και ποιότητας. Και συνέχισε ότι φανταστείτε, λέει, μία ομαδική δηλητηρία σε ένα αρχαιολογικό χώρο. Έχει τεράστια αρνητική επίπτωση στη χώρα, στην εικόνα της χώρας. Εγώ θα συμφωνήσω πράγματι ότι μια ομαδική δηλητηρίαση πράγματι αποτελεί έχει μια αρνητική επίπτωση για τη χώρα και για τον τουρίστα. Αυτό όμως που δεν μας είπε η κυρία Υπουργός είναι σε ποια κηλικία διαπιστώθηκε αυτό το πράγμα. Σε ποια κηλικία της χώρας και πότε διαπιστώθηκαν αυτό το πράγμα. Δηλαδή όλοι οι επαγγελματίες αυτοί δεν πρόσεχαν τα προϊόντα τους. Δεν πρόσεχαν τα προϊόντα τους. Τα οποία τα περισσότερα από αυτά ήταν και τοπικά προϊόντα. Αναδείκνυαν την τοπική παραγωγή. Κύριε Πλατανίτη, να σας ξανακάνω το ερώτημα. Οι πελάτες που εκπροσωπείτε. Γιατί εκπροσωπείτε αν έχετε την καλοσύνη, επιτρέψτε μου. Ναι. Και θα σας πω και το εξής. Μέσα σε όλους, στις παλαιές συμβάσεις, εγώ τουλάχιστον αυτές που έχω δει του 2021 ή του 2020, υπήρχε όρος ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί το οτιδήποτε στη λειτουργία εννοούσε και στα προϊόντα, αυτό αποτελεί και λόγο λύσης της μίσθωσης. Κύριε Πλατανίτη, ξαναρωτάω. Δεν θέλω να γίνουμε κουραστικός και δεν θέλω να γίνουμε και ενοχλητικός για σας. Όχι. Ξαναρωτάω. Εκπροσωπείτε πελάτες, έτσι δεν είναι? Εντευκτήριο. Κηλικείο. Μαγαζιά είναι. Δεν είναι τίποτα. Άλλο σας λέω, δεν εκπροσωπείτε ως δικηγόρος πελάτες? Βεβαίως. Εννοεί. Ωραία. Μου λέτε στον κόσμο, σε μένα. Λέτε στον κόσμο γιατί ο Γρηγόρης πήρε τη δουλειά. Αυτό θέλουμε να μάθουμε εδώ πέρα. Γιατί ο Γρηγόρης Μικρογεύματα πήρε τη δουλειά? Γιατί ήταν πιο ικανός? Ακούστε να δείτε κάτι. Αυτό δεν είναι να μάθει. Και αν ο Σαλμάς υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζόμενων, ήρθε ποτέ να σας πει πριν το διαγωνισμό, ήρθε ποτέ να σας πει ο Σαλμάς, παιδιά, είμαι μαζί σας? Ή το χρησιμοποίησε ως πρόβαση για να προωθήσει πολιτικά πάντα άλλα δικά του επιχειρηματικά συμφέροντα? Εδώ είναι το ερώτημα. Τι γίνεται στη Βουλή, σύγκρουση οικονομικών σφαιρόντων? Η Βουλή δεν είναι σύγκρουση οικονομικών σφαιρόντων, δεν είναι πεδίο οικονομικών σφαιρόντων. Είναι προάσπιση του συντάγματος και του μεροκάματου, του φουκαριά, του πολίτη. Δεν είναι ποιος θα πάρει τη δουλειά, ποιος μεγάλο καρχαρίας θα πάρει τη δουλειά. Κύριε Χίο, και η Βουλή νομοθετεί. Ο διαγωνισμός έγινε με βάση νομοθεσία. Η νομοθεσία ψηφίζεται από τους βουλευτές και τη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αλλά έρχονται μετά τα οικονομικά σφαίρα και σου λέει εμένα θα ψηφίσεις γιατί θα πάρεις από πίσω τη μίτσα. Δεν τα έχετε ακούσει αυτά? Αν θέλετε να βρείτε τι γίνεται, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό κάθομαι να δω τι γίνεται. Ένα δημοσιογραφικό σας καθήκον. Εγώ το μόνο που έχω να σας πω είναι... Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Πλατανίτη, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πράγματι συμφωνώ με αυτό που λέγεται και πολύ εύστοχα είχε πει και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Σερέτης, τότε, ότι ήταν απολύτως φωτογραφικό και με δεδομένη ότι την πρώτη, επειδή βγήκαν σε τρεις φάσεις, στην πρώτη φάση ήδη είχε πάρει 30, δεν θυμάμαι πόσα ηλικία, η συγκεκριμένη εταιρεία, και στην επόμενη φάση που ήταν, θίγονταν οι δικοί μου πελάτες, ήταν 36 από 36 σημεία
διαφορετικά στη χώρα. Κύριε Πλατανίτη, πριν σας αποχαιρετήσουμε, το περιστατικό με τη βόμβα το γνωρίζετε? Όχι. Δεν το γνωρίζετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε Πλατανίτη. Φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε σε λίγο με μια αποκάλυψη, όχι αποκάλυψη βόμβα, αποκάλυψη για βόμβα, που πολλοί δεν γνωρίζουν και άπτεται του συγκεκριμένου θέματος. Σε λίγο πάλι μαζί. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, υπήρχε και ένα δημοσίευμα από έγκυρο δημοσιογράφο που αποκάλυπτε μία βομβιστική επίθεση για το θέμα που αναφερόμασταν πριν, έξω από μία πολυκατοικία, από την οποία καταστράφηκαν δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Και στο σπίτι στο οποίο απ' έξω έγινε η βομβιστική επίθεση, υπήρχε μέλος της Επιτροπής του συγκεκριμένου διαγωνισμού, το οποίο μέλος συμπτωματικά δεν υπέγραφε το πρακτικό. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και το ίδιο δημοσίευμα, η ελληνική αστυνομία συνέδεσε τη βομβιστική ενέργεια με την συγκεκριμένη υπόθεση. Εν τέλει, δεν ξέρουμε τι έχει απογίνει, δεν βρέθηκαν προφανώς οι δράστες γιατί θα το μαθαίναμε και ο διαγωνισμός προχώρησε σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, γιατί έχουμε τις πολύ σοβαρές εξελίξεις στη Νέα Υόρκη, Στέφανε. Όχι, κύριε Παγιακόπουλε, δεν θέλω να προσθέσω τίποτα. Μια φράση, Ανδρέα, αν μου επιτρέπεις να πω, ότι ύστερα και από τις συγκλονιστικές καταγγελίες που έκανε ο δικηγόρος, ο κύριος Πλατανίτης, νωρίτερα εδώ, επιβάλλεται να υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση. Τώρα θα μου πεις, ψάχνω να βρω ψήλου στάχερα. Αλλά όταν εδώ καταγγέλλεται από βουλευτή, από ανθρώπους που έχουν σχέση με την υπόθεση, έχουν ένομα συμφέροντα, ότι είναι φωτογραφικές διαδικασίες, ότι παίζονται εκατομμύρια, γιατί μιλάμε για σύλληπτα ποσά, στην πλάτη του ελληνικού λαού με νομοθέτηση από τη Βουλή, με υπουργούς, με πρωθυπουργούς, με όλα αυτά, την ώρα που ο πολίτης δεν έχει να φάει και μετράει το ευρώ για να πληρώσει στο σούπερ μάρκετ πλέον ένα κομμάτι ψωμί, ένα κομμάτι τυρί. Αν δεν γίνουν έρευνες για να μάθουμε τι έχει γίνει, μετά θα ψάχνουν να βρουν γιατί το 25 θα γίνει 15, γιατί τα 4 εκατομμύρια που δεν πήγαν στις κάλπες να ψηφίσουν θα γίνουν 6 εκατομμύρια και ούτω καθεξής. Πάντως τα 62 χιλιάρικα έγιναν 15 χιλιάρικα. Αυτό δεν είναι και μόνο λόγος εισαγγελικής έρευνας για να μάθουμε τι στο καλό γίνεται, ρε Ανδρέα. Το δημόσιο έχασε έναν πακτολό χρημάτων. Λοιπόν, το δημόσιο όμως χάνει χρήματα, όπως μας είπε και ο Στέφανος Χίος πριν, από την πολυτελή ζωή του κυρίου Μητσοτάκη. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Με τη μεσολάβηση του γνωστού και μη εξαιρεταίου Άλεξ Μπουρλά της Pfizer, φαίνεται ότι εξασφάλισε τη βράβευση από το Atlantic Council ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο ομογενειακός τύπος που στυλιτεύει την παρουσία του Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, η οποία καμία μα καμία σχέση δεν έχει τελικώς με την ομογένεια. Μια προσωπική υπόθεση λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη που παίρνει το βραβείο του Παγκόσμιου Πολίτη για τις θέσεις του υπέρ της παγκοσμιοποίησης, που ταυτίζονται με τις θέσεις του Τσίπρα, ο οποίος επίσης αποφορέα παγκοσμιοποίησης που ονομάζεται Παρατηρητήριο Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης, τιμάται την Τρίτη στην Αθήνα για την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και όλα αυτά χωρίς τη συνένεση του ελληνικού λαού που πληρώνει τις κλειδιά της διακοπές του Πρωθυπουργού και τη σύζυγου του στη Νέα Υόρκη. Γιατί περί αυτού πρόκειται, αφού εκεί φωτογραφίζονται πρωθυπουργός, σύζυγος και παιδιά, σαν να είναι σε διακοπές. Κάτι που δεν περνά απαρατήρητο. Ο γνωστός μουσικός παραγωγός Μουρατίδης καυτηριάζει τα έξοδα που γίνονται σε βάρος του ελληνικού λαού, 10.000 δολάρια τη βραδιά η σουίτα μαζί με δεκάδες δωμάτια παρατρεχάμενων και τα χρήματα του Έλληνα σκορπίζονται σε χαρτομάντιλα. Μόνο για τη συνοδεία τριών ατόμων της ΕΡΤ που θα τον αποθανατήσει, πληρώθηκαν έξοδα 32.000 ευρώ και βάλε τώρα. Πόσα ακόμη για σωματοφύλακες, συμβούλους και κολαούζους, όχι μόνο του Μητσοτάκη, αλλά και του Γεραπετρίτη. Το ανταποδοτικό κέρδος για τον ελληνικό λαό, μηδέν. Ακριβώς εκεί ο κύριος Μητσοτάκης. Μας ακούει ο Στέφανος. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Λέω, τι πήγε να κάνει εκεί ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί μας είπες για μια κουστοδία δημοσιογράφων, σωματοφυλάκων. Δεν λειτουργήσε καλά το Skype. Τι πήγε να κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Πήγε να κάνει το κέφι του, κύριε Παγκυριακόπουλε. Πήγε να κάνει το κέφι του.
Βρήκε εκεί πέρα κάτι τρελοκακομύριδες, μπουρλοκακομύριδες, όπως αυτοί που αναφέραμε νωρίτερα, ο κύριος Άντι Μανάτος. Ποιος είναι ο κύριος Άντι Μανάτος? Τι εκπροσωπεί ο κύριος Άντι Μανάτος στην Ομογένεια? Γελάει ο κόσμος μαζί τους. Τίποτα δεν εκπροσωπεί. Εκπροσωπεί ένα think tank, το οποίο είναι τουρκογενές, το οποίο είναι τουρκόφιλο, το οποίο είναι τουρκοπροσκυνημένο σαν τον κύριο Γεραπετρίτη. Τον καλέσανε εκεί, όπως είχαν καλέσει και τον κύριο Τσίπρα. Ο αρχηγός των κομμουνιστών στη Γαλλία, ξέρετε πώς αποκαλεί τον Τσίπρα? Το πιο αχρίο και προδότη, εντός εισαγωγικών, ο Μελανσόν, το πιο αχρίο πολιτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ίδια λέει και για τον κύριο Μητσοτάκη. Τον πήγανε εκεί πέρα να τον βραβεύσουνε, αυτό το Ινστιτούτο το οποίο είδαμε, το οποίο είχε τραβήξει ταυτί στον κύριο Μητσοτάκη όταν έκανε τον παλικαρά μπροστά στον Εντογάν, θα του δώσουν ένα βραβείο που υποτίθεται καταξιώνεται στη διεθνή κοινότητα μαζί με την κυρία Μελόνι ως ένας από τους ηγέτες της παγκοσμιοποίησης. Για ποιο λόγο καταξιώνεται? Γιατί μας φέρνει καραβιές τους με παράνομους μετανάστες μέσα στην Ελλάδα? Θα του δώσουν λοιπόν, είναι η προώθηση. Η προώθηση της παγκόσμιας κυβέρνησης με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νέα Υόρκη. Θα του χτυπήσει την πλάτη ο φίλος του, κυρίου Μπάιντεν, ο κύριος, όπως το λέτε κι εσείς, Άντι Μανάτος, με την κουστοδία του. Θα κόψουν λαχνούς 250, 300 και 500 δολαρίων για να τους δει ο κόσμος. Και ουσιαστικά εκεί θα γίνει ένα μικρό παρεάκι. Ένα παρεάκι όμως που το πληρώνει πολύ ακριβά ο Έλληνας πολίτης. Μόνο 80 έως 120.000 ευρώ θα κοστίσει η μετάβαση ενός πενταμελούς, εξαμελούς, οκταμελούς τηλεοπτικού συνεργείου της ΕΡΤ. Είμαστε στα καλά μας? Σε μία περίοδο αυστηρής λιτότητας που είναι έτοιμο το Δούνου του να ενσκύψει πάλι πάνω από τα κεφάλια μας, να πληρώνουμε 80 με 120.000 για τη μετάβαση ευρώ, 120.000 ευρώ για τη μετάβαση του τηλεοπτικού συνεργείου της ΕΡΤ. Που κόβουν τα επιδόματα από εντεκαμελή πολύτεκνη οικογένεια. Κόβουν το επίδομα, λέει, γιατί υπερεύει τα εισοδηματικά κριτήρια, η εντεκαμελής οικογένεια. Τι είναι αυτά που λέει ο κ. Μουρατίδης και πού τα ξέρει ο κ. Μουρατίδης? Που δεν λέει ανοησίες ποτέ ο Μουρατίδης. Αριστερός μπορεί, φιλοσιριζέος μπορεί. Κάνει αντιπολίτευση ο Μουρατίδης, δεν νομίζω. 10.000 ευρώ η σουίτα. 10.000 ευρώ η σουίτα για να μείνουν οι παρακοιμόμενοι της κυρίας Γκραμπόφσκη και του κυρίου Μητσοτάκη και οι 15 αστυνομικοί που τους συνοδεύουν. Και τι δουλειά έχει? Έχει κάμια θεσμική ιδιότητα ο γιος του κυρίου Μητσοτάκη, το θρασίτατο αυτό αγοράκι? Τι δουλειά έχει να βγαίνει στο Instagram και να παίρνει θέση για την υπόθεση Σαλμά? Για πείτε μου κάτι. Ο γιος του κυρίου Μητσοτάκη, ο φίλος της κυρίας Σάκαρη με τις Πόρσε, τα Καγέν και τα Λαμποργκίνι και τις Μπουγκάτι, πώς τις λέτε εσείς. Τι δουλειά έχει να παίρνει θέση ο γιος για την υπόθεση Σαλμά, κύριε Παγκυριακόπουλε? Έχει καμία θεσμική ιδιότητα? Σαν πολλή ώρα δεν έχουν πάρει όλα αυτά τα παιδάκια? Ο γιος του Σαμαρά με τον κύριο Παναγιωτίδη σε πάρτι στην Κηφισιά. Ο γιος του κυρίου Μητσοτάκη, ο γόνος που έρχεται να παίρνει θέση για τον κύριο Σαλμά. Τον έχει βάλει γενικό γραμματέα στο πρωθυπουργικό γραφείο, το γιώκα του, ο κύριος Μητσοτάκης. Ετοιμάζεται ως διάδοχος. Και γιατί εγώ να πληρώνω τα λούσα, τα παπούτσια, τα φορέματα που πάνε και παίρνουν οι κόρες του κυρίου Μητσοτάκη και η κυρία Γκραμπόφσκη στα μαγαζιά? Έτσι δεν είναι? Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Λοιπόν, καλά, δεν ξέρω. Τώρα οι δαπάνες δεν νομίζω ότι θα περάσουν, οι προσωπικές δαπάνες. Τι λέτε τώρα, κύριε Παγκυριακόπουλε, έχετε ακούσει κανένα Μητσοτάκη να βγάζει λεφτά από την τσέπη του? Έχετε ακούσει κανένα Μητσοτάκη να βγάζει λεφτά από την τσέπη του? Στο υπόγειο της Γύλης και δίπλα στην Αναβαντινού, οι έμποροι και η παραγωγή λαδιού της Κρήτης τους πηγαίνανε τα βαρέλια με το λάδι και δεν τα πληρώνανε.
Συγγνώμη, δεν είχε δική του παραγωγή, αφού παίρνει, κύριε Χίε, παίρνει επίδομο ως αγρότης ο κύριος Μητσοτάκης. Τι λέτε, κύριε Παπακυριακόπουλε, τα μπακάλικα των Βρυλισσίων έχουν φρίξει με τους Μητσοτάκηδες. Ακόμα τους χρωστάνε και τα κροπολία. Η πιο δαμπατζή οικογένεια του κόσμου είναι. Ούτε ζώα δεν έχουν, αφού παίρνει επίδομο ως αγρότης. Δεν μπορεί, κάτι πρέπει να έχει, κύριε Χίε. Ζώα έχουν ζώα, αλλά μέσα στην οικογένεια. Α, μάλιστα, λοιπόν. Για οικογενειακή κατανάλωση θα πω εγώ. Αυτό προφανώς εννοούσε ο Στέφανος. Αυτό εννοώ, ναι. Λοιπόν, Γρηγόρη Σερέτη, το Atlantic Council δεν είναι τυχαίο. Είναι ένα άκρος φιλοτουρκικό λόμπι, το οποίο μάλιστα έχει και έδρα στην Τουρκία και προσφάτως είχε κάνει μια τρομερή ανάλυση γιατί πρέπει ολόκληρη η Δύση να ενισχύσει την Τουρκία για να κάνει εξορίξεις στην Μαύρη Θάλασσα. Δηλαδή αυτή ήταν η πρεμούρα τους, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Αρχικά, όπως γνωρίζω, αύριο θα συναντηθεί με τον Ερντογάν ο Πρωθυπουργός. Και πού? Και τα θέματα που θα... Πού? Στο τουρκικό πού? Σπίτι. Εκεί που πήγαινε ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης και έπαιρνε τις μίζες από τους Τούρκους. Και έχει γίνει, γίνεται έρευνα από το FBI, γι' αυτόν και συνεργάτες του. Και έχει το θράσος και πάει στο τουρκικό σπίτι. Δηλαδή τέτοια υποτέλεια δεν έχει προηγούμενο. Από όσο διάβασα, κύριε Παπακυριακόπουλε, τα θέματα που θα συζητηθούν είναι το κυπριακό, το μεταναστευτικό, του Μεσονατολικού και η σχέση Ελλάδας-Κύπρου-Γαλλίας. Και ρωτάω, γιατί να συζητηθεί η σχέση της Ελλάδας, της Κύπρου και της Γαλλίας με την Τουρκία, πρώτον. Τι θα συζητήσει με τον Ερντογάν για το μεταναστευτικό, όταν ο ίδιος έχει συμφωνήσει με τον Σόλτς να έρθουν οι μετανάστες στην Ελλάδα? Τι θα συζητήσει επίσης για το κυπριακό, όταν η ίδια η κυβέρνηση φταίει που βοήθησε αλλά και επικύρωσε την αμυντική νατοϊκή συμφωνία, με την οποία ιστορικά έγινε και η κρίση στα Ήμια και η εισβολή στην Κύπρο από τους Τούρκους? Δηλαδή, ακόμα και η ντροπή έχει τραπεί με τις ενέργειές του. Δεν ξέρω τι άλλο θα συμφωνήσει να παραδώσει η Τουρκία. Μετά από κάθε συνάντηση, βλέπουμε ότι η Ελλάδα πάντα κάτι δίνει και η Τουρκία εισέρχεται όλο και περισσότερο στο εσωτερικό της χώρας. Μία ήταν η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, μία ήταν η ονομασία Τουρκετζίαν, μία το τουρκικό πανεπιστήμιο στη Θράκη που επέτρεψε να δημιουργηθεί η κυβέρνηση με τον νόμο 5094 του 2024. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει κάπου να μπει μια τελεία. Αυτές οι ενέργειες θα έπρεπε να θεωρούνται εθνοπροδοτικές από όλους μας. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπος αυτός απειλεί ευθέως το μέλλον της πατρίδας και του λαού μας. Και θα έπρεπε ο ελληνικός λαός να το αναγνωρίζει, να το έχει εμπεδώσει και να το βλέπει, να έχει την αντίληψη να το δει. Και αν νομίζετε ότι ο Γρηγόρης είναι υπερβολικός, δείξτε και τη φωτογραφία, τη φρέσκια τη φωτογραφία. Ορίστε, σας θυμίζει κάτι? Τωρινή φωτογραφία. Έτσι, Νίκο Τσαμτσίκα. Τωρινή φωτογραφία, κύριοι. Υψώθηκε η τουρκική σημαία στο Αιγαίο, στο Τουρκετζίαν, κατά την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Λοιπόν, Γιώργο Καρυφάλου... Κύριε Καπακυριακόπουλα, δεν ξέρουμε πού την έχει σηκώσει τη σημαία αυτός ο Γιώργος Μπαμπαλής, που δεν μπορεί να κρατήσει τα πόδια του το πάνω στη βάρκα. Δεν ξέρουμε πού είναι. Βγάλανε ένα παράρτημα οι Τουρκαλάδες και λένε ότι τάχα πήγανε στη Ζουράφα και τη σηκώσανε. Εγώ δεν το πιστεύω. Θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί με την τουρκική προπαγάνδα. Κάπου στο Αιγαίο. Πού κάπου στο Αιγαίο, ρε κακομύρι, που εσύ είσαι έτοιμος να πεθάνεις? Πού κάπου στο Αιγαίο? Κάπου στο Αιγαίο πού? Στην Αλικαρνασσό απ' έξω? Εγώ είδα κάτι κότερα εκεί. Καλό θα είμαστε είναι να είμαστε επιφυλακτικοί, βεβαίως. Όχι, κυκλοφορεί αυτό. Πού στη Ζουράφα? Γιώργο Γαριφάλου στη Ζουράφα. Πού τη σηκώσανε, ξέρεις κάτι? Αλλά η πρόκληση είναι πρόκληση, Στέφανε Χίε. Είναι εντάξει, σου φαίνεται εσένα. Εγώ θα μπορούσα να πάω στο χωριό μου σε Ταΐδο για να σου πω μια για κίνηση καλή θέληση. Ότι είμαι στο όρο. Μα λέει ο Γρηγόρης ο Σερέτης και πολύ σωστά, πού πας να συζητήσεις με αυτούς που αμφισβητούν την ίδια σου την ύπαρξη? Και την ίδια στιγμή βγαίνει ο γυραιός θεωρητικός της γαλάζιας πατρίδας, ο Γιαϊτζή, και υψώνει τουρκική σημαία, λέει αυτός ότι την ύψωσε στο Αιγαίο. Μα κάπου στο Αιγαίο θα έχει υψωθεί. Κάπου στο Αιγαίο. Και μόνο που υψώνεται η τουρκική σημαία στο Αιγαίο, ακόμα και στα τουρκικά χωρικά ύδατα, είναι πρόκληση. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Λοιπόν, Γιώργο Γαριφάλου, κάτι ήθελες να πεις? Τίποτα, όχι, είμαι εντάξει, είμαι καλυμμένος. Ανδρέα Καψαμπέλη. Το πιο ύπουλο απ' όλα είναι ότι έχει εγκαινιαστεί, αυτό πρέπει να προσέξουμε όλοι, έχει εγκαινιαστεί μια νέα τακτική συχνών συναντήσεων του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Τον τελευταίο χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, έχουν συναντηθεί αρκετές φορές, σκόπιμα χαμηλών προσδοκιών, ούτως ώστε να καλλιεργούν σιγά σιγά το κλίμα, έτσι,
της επανάπαυσης ότι εντάξει, συναντώνται, γίνονται κάποιες κουβέντες, λέει ο ένας, λέει ο άλλος, κάτω από το τραπέζι, κάτω από το χαλί βεβαίως παραχωρούνται πράγματα από την Ελλάδα, αλλά ότι εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Να περνάει δηλαδή στο υποσυνείδητο του Έλληνα και δει των νεότερων γενιών, των νεότερων ανθρώπων, ότι δεν είναι κάτι κακό όλο αυτό που συμβαίνει. Αλλά βήμα-βήμα, step by step που λένε και οι φίλοι μας, να προχωράνε όλα αυτά ώσπου θα φτάσουμε κάποια στιγμή να συμφωνηθούν, να γίνουν όλες οι συνθηκολογήσεις και να λέμε πώς έγινε αυτό ρε παιδιά. Αυτό είναι το επικίνδυνο και νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο θα εξελιχθεί και η επικείμενη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Όσο για αυτό που ρώτησε πριν ο Γρηγόρης ο Σερέτης, τι δουλειά έχουν οι Τούρκοι με την συμμαχία ή τη συνεργασία Γαλλίας, Ελλάδος και Κύπρου. Γρηγόρη μου, έτσι επενέβησαν οι Τούρκοι και καταργήθηκε ο EastMed, ενώ ήταν νόμος του Αμερικανικού κράτους, με μία τουρκάλα μέσα στο State Department, την Ναζ Ντουράκογλου, και την μειοδοτική αφωνία Μητσοτάκη Παύλα Δένδια. Να μην το ξεχνάμε, γιατί κάποιοι θέλουν να παρουσιάσουν τώρα τον κύριο Δένδια ως τον θεματοφύλακα των εθνικών θεμάτων. Ο κύριος Δένδιας υπέγραψε τη συμφωνία με τους Αμερικανούς, από την οποία όχι μόνο δεν πήραμε τίποτα, αλλά μετά από λίγες εβδομάδες καταργήθηκε και ο EastMed, επαναλαμβάνω, που ήταν νόμος του Αμερικανικού κράτους. Και δεν έβγαλε άχνα ο κύριος Δένδιας, τότε υπουργός εξωτερικών. Όπως και τώρα στην Κάσο, ως υπουργός Εθνικής Άμυνας, με την αποκάλυψη που μας είχε κάνει Γρηγόρη Σερέτη, που από τα VHF άκουγαν εκεί Έλληνες ψαράδες τους Τούρκους να απειλούν το Ιταλικό ερευνητικό και να μην υπάρχει ούτε μία παρέμβαση από ελληνικής πλευράς. Τα λέω σωστά? Βέβαια, ναι, και το θέμα του μεταναστευτικού, το οποίο πάει να συζητήσει ο Πρωθυπουργός, πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ επικίνδυνο, διότι με την τουρκολιβική συμφωνία που έχει δημιουργηθεί, εκεί από την Κάσο, οι Τούρκοι θεωρούν ότι είναι πλέον η νέα είσοδος για όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Η Νότια Κρήτη κινδυνεύει. Γιατί από εκεί θέλουν να περάσουν, όπως σας είχα πει και την τελευταία φορά, περίπου 20 με 30.000 άτομα. Φυσικά ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες με την οικογένεια, με τα παιδιά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα και δεν θεωρώ ότι έχει πάρει και μέτρα για αυτή την κατάσταση. Και δικαιώθηκες, Γρηγόρη Σερέτη, γιατί το casus belli, το τουρκικό, υποτίθεται ότι ήταν για το Ανατολικό Αιγαίο. Και ξαφνικά μάθαμε ότι το casus belli επί Μητσοτάκη μεταφέρθηκε και στη Νότια Κρήτη. Μόνο τυχαίο δεν μπορεί να είναι αυτό. Λοιπόν. Αλλά επειδή μιλήσαμε για εφοπλιστές, για αγκαλιές, για συμφέροντα και σκάνδαλες βάρος του ελληνικού λαού, έχουμε και την άλλη μεγάλη αποκάλυψη για τους υδρομετρητές. Πάμε να δούμε το βίντεο για να συζητήσουμε το θέμα. Τρώνε, τρώνε και δεν χορταίνουν. Ακόμα ένα σκάνδαλο υπερτιμολόγησης και διασπάθησης ζεστού χρήματος από το ΕΣΠΑ αποκαλύφθηκε από την εκπομπή κόντρα στο σύστημα του Focus FM και τον Γρηγόρη Σερέτη. Η προκήρυξη Μαμούθ που αφορά την προμήθεια ενός εκατομμυρίου ψηφιακών υδρομέτρων θα στοιχήσει σχεδόν 330 εκατομμύρια ευρώ στον Έλληνα φορολογούμενο. Θα εγκατασταθούν σε 55 δήμους της χώρας και αυτό που θα προσφέρουν είναι η ασύρματη μετάδοση των μετρήσεων ώστε να μην χρειάζεται η παρουσία κάποιου υπαλλήλου για να τα καταγράψει. Ο καθηγητής ενέργειας Νίκος Σακάς σύγκρινε την αντίστοιχη προκήρυξη για το Δήμο Λεμεσού στην Κύπρο και αυτά που διαπιστώνει προκαλούν οργή. Κατελήφθηκε από ένα ανάμεικτο συνέστημα απόγνωσης. Συγκρίνοντας αυτές τις προκηρύξεις, πρόκειται πέραν κάθε αμφιβολίας. Αυτό που σας λέω τώρα δεν είναι άποψη, είναι γεγονός. Ότι οι τιμές των υδρομέτρων στην Κύπρο ήταν λιγότερο από μισές των αντίστοιχων υδρομέτρων στους συγκεκριμένους δήμους. Ειδικότερα το κάθε υδρόμετρο στην Κύπρο πωλείται προς 80 με 90 ευρώ την ώρα που η αντίστοιχη προκήρυξη στην Ελλάδα προβλέπει 200 ευρώ για κάθε κομμάτι. Πληρώνουμε δηλαδή 120 ευρώ ακριβότερα το κάθε υδρόμετρο, κάτι που σημαίνει ότι 120 εκατομμύρια από τα λεφτά του ΕΣΠΑ θα καταλήξουν σε τσέπες. Ψωνίσαμε, ή δεν ξέρω για ποιο λόγο, υδρόμετρα 2 και 2,5 φορές πάνω από αυτά τα οποία ψώνισαν οι Κύπροι, για να μην σας πω ότι αυτοί που τα πουλήσαν στους Κύπρους είναι οι ίδιοι που τα πουλάνε και στους ελληνικούς δήμους. Δηλαδή πολλές φορές θα δει κανείς ότι είναι τα ίδια άτομα. Αυτή είναι η πρόσκληση ενδιαφέροντος 6659 που αναρτήθηκε στη διάβγεια στις 30 Δεκεμβρίου 2022 από το Υπουργείο Ανάπτυξης Επιημερών Άδωνη Γεωργιάδη. Το περίεργο είναι ότι ενώ προβλεπόταν η 17η Φεβρουαρίου 2023 ως καταληκτική ημερομηνία, ο Γεωργιάδης με τροποποιητική στις 31 Ιανουαρίου 2023 έθεσε ως καταληκτική ημερομηνία την ίδια μέρα. Αυτά είναι βιομηχανικά προϊόντα. Οι τιμές
η διαφορά στις τιμές που μπορείς να βρεις από υδρόμετρο σε υδρόμετρο για τις ίδιες προδιαγραφές ακρίβειας είναι πάρα πολύ μικρές. Είναι το γνωστό αυτό που όλη η ελληνική κοινωνία γνωρίζει, ότι η διαπλοκή είναι ένα τρίγωνο. Έτσι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει με δύο πλευρές. Υπάρχει η κεντρική εξουσία που μοιράζει το χρήμα, υπάρχει ο τελικός δικαιούχος που είναι ο Δήμος Εμπροστινένο, η Επιτροπή, οι εταιρείες υπάτων, και υπάρχει και ο ανάδοχος. Τις περισσότερες συμβάσεις από αυτές που υπεγράφησαν με τους ενδιαφερόμενους δήμους της χώρας απέσπασε η εταιρεία UWTEC Ελλάς του ομίλου Λασκαρίδη, με τα αδέρφια Θανάση και Πάνο Λασκαρίδη να έχουν στενούς δεσμούς με το Μητσοτακέικο. Γιατί όμως δεν αναζητήθηκαν καλύτερες τιμές? Αυτό, σύμφωνα με πηγές, οφείλεται στο γεγονός ότι η πρόσκληση αναρτήθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και έκλεισε κακήν κακός για να μην χαθούν τα λεφτά του ΕΣΠΑ. Πρόκειται για φρικτό λάθος των αρμοδίων, κάτι που έχει και ποινικές ευθύνες, ή έγινε επίτηδες ώστε να ωφεληθούν λίγοι και καλοί? Γρηγόρη, νομίζω δικαιωματικά ο πρώτος λόγος σε σένα, γιατί βλέπω ότι ήταν δικό σου το ρεπορτάζ. Αρχικά θέλω να πω ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο που αποκαλύπτουμε έχει διάφορες πτυχές. Αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση επιτρέπει την υπερκοστολόγηση χωρίς κάποιον ελεγκτικό φορέα που θα διασταυρώσει τις τιμές. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία έρευνα αγοράς. Πάνε και αγοράζουν τυφλά. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο τριπλάσια κομμάτι τιμή ότι... και πλέον από την Κύπρο. Έτσι, τριπλάσια τιμή και πλέον. Όπως έλεγε και ο Μέγας Άκης Σκέρτσος, μήπως μας στέλνουν εμάς καλύτερους, βρε παιδί μου, από την Κύπρο και τους πιάνουν κορόιδα τους Κύπριους. Μα κύριε Παπακυριακόπουλε, θα έπρεπε να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει έρευνα αγοράς, ο οποίος, αυτό σας λέω, διασταυρώνει τις τιμές ώστε να δούμε τι συμφέρει το ελληνικό κράτος. Πέρα από αυτό όμως αποδεικνύεται και κάτι άλλο, ότι αυτό το κράτος εκφοβίζει όποιον βγαίνει και προσπαθεί να πει την αλήθεια, διότι έκατσε ένα στέλεχος του ΕΣΠΑ, συνέταξε 30 σελίδες αναφορά για την υπερκοστολόγηση στα υδρόμετρα σε 55 δήμους. Μιλάμε για 330 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί κάποιος να του πείσει χαρητήρια, τον περάσανε τον άνθρωπο πειθαρχικό. Σαν να λένε στους υπόλοιπους ότι όποιος άλλος βγει να πει την αλήθεια θα πάθει τα ίδια. Μιλάμε για παραδειγματισμό. Για να πάμε όμως και στο θέμα. Ξέρουμε τι κατάληξη είχε το πειθαρχικό, Γρηγόρη Σερέτη? Περιμένουν από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δούνε τι θα απαντήσει, από όσο γνωρίζω. Μέχρι στιγμής εκεί είμαστε. Πάντως πάλι, για άλλη μια φορά πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Ελλάδα λύση δεν βρίσκεται. Αυτό που ήθελα να σας πω όμως είναι ότι τα υδρόμετρα αυτά, όπως είπατε, έχουν αγοραστεί από την πρόσκληση 66-59 μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δικτύων Ίδρυυσης. Το ύψος των συμβάσεων είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ανέρχεται συνολικά στα 330 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ στην Κύπρο, όπως προαναφέρατε, τα πέρανε 80 ευρώ, εμείς τα πήραμε 200. Ενώ από τους 55 δήμους, τους 43 τους πήρε μια εταιρεία, η UWTEC Ελλάς. Αυτή η εταιρεία στο διαγωνισμό, για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι ήταν η μοναδική εταιρεία η οποία διεκδικούσε όλο αυτό το έργο. Όπως είπατε, ο Όμιλος Λασκαρίδη. Δηλαδή συμμετείχε στο 80% του έργου ο Λασκαρίδης, χωρίς να έχει αντίπαλο. Διότι οι προδιαγραφές του διαγωνισμού δείχνανε μόνο αυτό, να δεν μπορούσε κάποιος άλλος να μπει. Για άλλη μια φορά λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι κάνανε πάσα αρκετό χρήμα σε έναν ολιγάρχη, όσοι κυβερνάνε εκεί πέρα και κάνουν ό,τι κάνουν. Για άλλη μια φορά υπάρχει υπερκοστολόγηση και δεν ανοίγει ρουθούνι. Και ακόμα και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας παραπέμπει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει μια σοβαρή μελέτη. Άμα διαβάσετε την αναφορά του θα καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε. Τον στέλνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τραγικές είναι αυτές οι καταστάσεις. Αναμένουμε τα αποτελέσματα, αλλά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να τον στέλνει για πειθαρχικούς λόγους, αλλά μάλλον για έλεγχο της ακρίβειας των λεγόμενων του πρέπει να τον στέλνει, γιατί μιλάμε για ευρωπαϊκά κονδύλια. Ναι. Τον περάσαν από πειθαρχικό και την αναφορά του την παρέπεψαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία τώρα την έχει στείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα. Αυτή είναι όλη η κατάσταση. Για να κλείσω, θεωρώ ότι αυτό το σύστημα πρέπει να πέσει. Και αν δεν πέσει, δεν θα υπάρξει κάτι καλύτερο στην Ελλάδα τις επόμενες μέρες. Στέφανε, έχει εγνώριμα ονόματα ακούμε και εδώ πέρα. Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, διαγωνισμός εκατομμυρίων και να μην υπάρχουν τουλάχιστον 10, 15, 12, 5, 7 εταιρείες όπως θα γινόταν οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη? Κοιτάξτε, εταιρείες ήταν πολλές που διεκδίκησαν αυτή την ιστορία. Τότε, εδώ πέρα υπάρχει ένα ζητηματάκι σοβαρότατο. Να δούμε τους υπουργούς που προκήρυξαν αυτό το διαγωνισμό. Ήταν το Υπουργείο Ανάπτυξης τότε, με υπουργό τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και το Υπουργείο Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας, με υπουργό τον κύριο Σταϊκούρα.
Να ρωτήσουμε λοιπόν τους δύο κύριους υπουργούς, γιατί κλείσαν άρον-άρον το διαγωνισμό για να πάρει τη δουλειά ο Λασκαρίδης. Γιατί τη δουλειά δεν την πήρε μόνο ο Λασκαρίδης, την πήρε και μια εταιρεία που ονομάζεται οικοεταιρεία του κυρίου Βαρδινογιάννη. Δεύτερη εταιρεία. Και μια εταιρεία, η Ολύμπιους, πώς λέγεται, που πήρε και αυτή και στην Κύπρο και από πίσω κρύβεται κι άλλος ολιγάρχης. Το ερώτημα είναι το συγκεκριμένο όμως. Γιατί οι Κύπροι αγόρασαν τους υδρομετρητές? Τι είναι υδρομετρητής? Είναι μια ασύρματη επικοινωνία για να μην πηγαίνει ο υπάλληλος και μετράει το νερό με τον παραδοσιακό τρόπο. Να το μετράει με το σύστημα της ασύρματης επικοινωνίας. Με ένα λογισμικό να έρχονται στο ρολόι του νερού σου και να μετράνε και με ασύρματη, να μην πηγαίνουν εκεί, με ασύρματη να βλέπουν τι καταναλώνεις. Όπως έγινε και στη ΔΕΗ. Γιατί δώσανε τη δουλειά στον κύριο Λασκαρίδη? Γιατί ο κύριος Λασκαρίδης, με όλο το σεβασμό, ο επιχειρηματίας δεν φταίει ποτέ. Ο επιχειρηματίας και εφοπλιστής και ιδιοκτήτης της Μεγάλης Βρετάνιας και ο δανειστής του σπιτιού του Βολτέρου, της κυρίας Γκραμπόφσκι. Μα πού να πάει επιτέλους? Κάθε φορά που συζητάμε κάτι θα πέφτουμε πάνω στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη ή θα πέφτουμε πάνω στον κύριο Σταϊκούρα ή θα πέφτουμε πάνω στον κύριο Χατζηδάκη ή θα πέφτουμε πάνω στον κύριο Γκραμπόφσκι. Άλλα ονόματα δεν υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο. Εκεί λοιπόν πέφτει το μεγάλο παιχνίδι, παρτίδα, το μεγάλο κόλπο. Δώσαν το διαγωνισμό στον ευεργέτη τους. Πού θα το δώσει εμένα? Απλά είναι τα πράγματα. Και από 80 ευρώ το πήγαν 270 ευρώ ο υδρομετρητής. Και δεν άνοιξε ρουθούνι. Κάτσε και δούλεψε, Έλληνα, από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βγάλεις ούτε το μεροκάματο, είναι το 1/3 του υδρομετρητή. Που αυτοί οι αλυτάμπουρες, γιατί αλυτάμπουρες είναι, χρεώσανε τον ελληνικό λαό με 330 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά. Πάντως, επειδή πρόκειται για δημόσιο, για ευρωπαϊκό χρήμα, Ανδρέα Καψαμπέλη, δεν μπορεί να περάσει έτσι αυτό. Κοίταξε, είναι δυνατόν? Έχεις δίκιο. Όσα εκατομμύρια και να έχει δώσει στην Ούρσουλα, κάποιος θα πρέπει να έχει μείνει όρθιος στην Ευρώπη. Κοίταξε, καλά, εντάξει, άμα πάμε και στην Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία και τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, εκεί ένα τελείωτο, μην πω τώρα τη λέξη, αλυσβερή σε μπάση περιπτώσει είναι. Ναι, αλλά συγγνώμη, αλλά στην Τέρνα για την Πελοπόννησο, για τα σκουπίδια της Πελοπόννησου, ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει: τι, δεν παίρνετε φράγκο? Και μας κόψαν 70 εκατομμύρια. Τι είχε κάνει όμως ο γάτος ο κύριος Μητσοτάκης? Είχε δώσει πρώτα τα λεφτά από δημόσιο χρήμα και μετά σου λέει: δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα. Απλά δεν θα μας δώσουν τα λεφτά, θα μας πάνε κατηγορούμενους. Άρα οι διαδικασίες, Ανδρέα, είναι μακρόσυρτες. Φέξε μου και γλίστρισα, λένε στο χωριό μας. Και το ζήτημα λοιπόν είναι, επειδή όλες, αν όχι όλες, οι περισσότερες από τις μεγάλες δουλειές πηγαίνουν συστηματικά σε φίλους, κολλητούς, χορηγούς, χρηματοδότες, τα ίδια ονόματα λίγο πολύ, από εδώ, από εκεί, τα πλέον είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό έχει και τεράστια σημασία λοιπόν, γιατί και προηγουμένως αυτά που λέγαμε για την περίπτωση με τα κηλικία, τη σχέση του κυρίου Μπρατάκου που ήταν υφυπουργός μέχρι πρότινος, πάει τώρα για πρόεδρος του ΕΒΑ, σύζυγος της υφυπουργού της κυρίας Ράπτη, όλα αυτά τι συνθέτουν? Μια νοσηρή κατάσταση. Και επειδή δεν υπάρχει ούτε εκτελεστική ούτε νομοθετική εξουσία που να διασφαλίζει κάποια πράγματα, τι έχει απομείνει, τι θα έπρεπε να έχει απομείνει? Η ισχυρή αντίσταση του τύπου, που τη βλέπουμε με ελάχιστες εξαιρέσεις και αυτή, και μιας ισχυρής δικαιοσύνης, η οποία θα έπρεπε να τους καθίζει στο σκαμνί με τη μία, Ανδρέα. Μην γελάς. Όχι, γελάω, γιατί θυμάμαι την Ιγυριανή θεία του Γιάννου Παπαντονίου. Γι' αυτό γελάω. Α, δεν υπάρχουν, γιατί δεν ήταν ούτε αυτό τυχαίο. Άλλες δικλείδες δεν υπάρχουν, κακά τα ψέματα. Αυτές είναι οι μοναδικές δικλείδες που θα έπρεπε να λειτουργούν. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία αυτή η θεσμική οχύρωση. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξαναλέω, φέξε μου και γλίστρισα, ψάξε να βρεις τώρα, αν και εφόσον και διότι και κάποτε. Και γιατί έγινε και πώς τον είπαμε, τον κύριο που έγινε επίτροπος. Ο κύριος Τζιτζικώστας. Ξέρεις τι έμαθα? Καλά, τον κύριο Τζιτζικώστα, δεν θυμάσαι, δεν σου ερχόταν το όνομα. Εντάξει, είμαστε και μια ηλικία πια. Ξέρεις τι έμαθα, επειδή λέμε για τον κύριο Λασκαρίδη, μακριά από τον κύριο Λασκαρίδη. Δύο ισχυροί εφοπλιστές ζήτησαν να πάει ο κύριος Τζιτζικώστας, μεταξύ των άλλων, ο επίτροπος. Πώς? Τι πώς? Πώς το ζήτησαν? Όχι, για ποιο λόγο?
Γιατί είναι και το χαρτοφυλάκιο του τουρισμού, κύριε. Α, συγγνώμη, δεν πήγε το μυαλό μου, γιατί εγώ σκέφτηκα όμως... πέλα, σκέφτηκα. Δηλαδή, όχι. Γωνία, σκέφτηκα έτσι κάμπους, ωραίους. Δεν, όχι, δεν πήγε το όχι, μυαλό μου. Όχι, όχι, και άσε και το θέμα των τεμπών και το σκάνδαλο και το έγκλημα που έχουμε πει κλπ. Η τελευταία πληροφορία που σου δίνω, Ανδρέα, είναι ότι ήταν επιθυμία, να το πω κομψά, ενός άνδρα και μιας κυρίας, εφοπλιστές, οι οποίοι ζήτησαν. Να βοηθήσουν τον κύριο Τζιτζικώστα. Τι άλλο πω. Γιώργο Γαριφάλου. Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα, επειδή λέμε τώρα πώς κατακλέβουν το δημόσιο και πώς γίνονται οι διαγωνισμοί. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια έρευνα για το Δήμο Ροπού. Εκεί οι παλιές φυλακές του Ροπού που έχει κάνει φυλακή και ο Μίκης ο Θοδωράκης, θα γίνει ένα έργο της μετατροπής των φυλακών σε πολιτιστικό κέντρο δημοκρατίας που θα πάρει και το όνομα του Μίκη Θοδωράκη. Και έγινε ένας διαγωνισμός στα 7 εκατομμύρια ευρώ και έπεσε σύρμα στη πιάτσα των εργολάβων και βρέθηκε ένας μόνο ενδιαφερόμενος. Ήταν μάλιστα τότε όταν κάνανε με τη τηλεδιάσκεψη, δίνανε απευθείας ανάθεση. Επί κορονοϊού. Επί κορονοϊού. Και βρέθηκε ένας ο ενδιαφερόμενος. Και όταν. Ποιος αυτός που ελέγχεται από το Βουρλιώτη, τον εισαγγελέα. Μπράβο. Να μην πούμε όνομα. Δεν είπαμε όνομα. Δεν είπαμε όνομα. Τον κύριο Βουρλιώτη είπαμε. Γιατί να το συνδέσουμε το θέμα. Γιατί και εδώ πάλι θα πέσει το όνομα Σαλμάς και εδώ. Εγώ δεν ξέρω αν εμπλέκεται ο Σαλμάς. Όχι, δεν εμπλέκεται. Εγώ λέω για τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδος, Γιώργο μου, που ξέρεις πολλά για το θέμα. Είναι 400 σελίδες ο κύριος Βουρλιώτης. 400 σελίδες. Πάμε να βλέπουμε και τις φωτογραφίες. Θέλω να πω ότι αυτό το έργο. Ότι συνομιλούσε με όλους τους υπουργούς της κυβέρνησης. Για πάμε να δούμε τις φωτογραφίες. Αυτό το έργο λοιπόν που θα γίνει στον Ροπό, αξίας 7 εκατομμυρίων ευρώ αυτός που πήρε το διαγωνισμό, ο κύριος που. Ναι, ο πρόεδρος. Δείχνουμε έτσι γιατί για λόγους. Που ήταν καφετζής και έγινε μεγαλοργολάβος. Ανδρέα μου, ξέρεις πόσο έκπτωση. Από τον κύριο Πατούλη έγινε μεγαλοργολάβος. Έδωσε έκπτωση 0,04%. Από τα 7 εκατομμύρια έκανε έκπτωση 17.000. Και ο διαγωνισμός αυτός δυστυχώς δεν βγήκε άγω, δεν τον πήρανε πίσω. Δυστυχώς ο Δήμος του Ροπού προχώρησε το διαγωνισμό και το ελληνικό δημόσιο λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, Στέφανε, έχει για όσους δεν κατάλαβαν, για όσους δεν κατάλαβαν, ο Γιώργος Γαριφάλου που ήταν εύστοχος, είπε ο άνθρωπος ότι ένας από τους διαγωνισμούς που πήρε ο κύριος, που για ευνόητους λόγους δεν μπορούμε να δείξουμε το πρόσωπό του και δεν κατηγορούμενος ο άνθρωπος, είναι ελεγχόμενος από τον εισαγγελέα, τον επίτιμο εισαγγελέα, αντιεισαγγελέα του Άριου Πάγου, τον κύριο Χαράμπο Βουρλιώτη, που είναι επικεφαλής στην Επιτροπή για το Ξέπλυμα του Δρόμικου Χρήματος. Ελέγχεται λοιπόν και αυτός για τους διαγωνισμούς του δημοσίου που του έδινε και ο κύριος Πατούλης και ο τελευταίος διαγωνισμός πριν αποχωρήσει ο κύριος Πατούλης. Δεν λέω ότι ο κ. Πατούλης είναι κατηγορούμενος, για να με δω και τις Παναγίες. Δημόσιο πρόσωπο είναι. Ο τελευταίος διαγωνισμός που έδωσε Γιώργο μου ήταν ένας διαγωνισμός για τα φανάρια, για σηματοδότες, 600.000 ευρώ. Έτσι. Ελέγχεται ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας και πολλά ακόμα πρόσωπα για φοροδιαφυγή 150 εκατομμύρια ευρώ και για ζημιά προξένησης στο ελληνικό δημόσιο. Άνω των 500 εκατομμύριων ευρώ. 588 εκατομμύρια ευρώ. Μπράβο. Και το ερώτημα είναι ότι αυτές τις φωτογραφίες που βλέπουμε είναι με τον συγκεκριμένο πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδος, ο οποίος από καφετζή στην Πάρο, τα ξέρεις Γιώργο μου, καφετζής ήταν στην Πάρο, έγινε μεγάλο επενδυτής και μεγάλο εργολάβος. Και με πήρε προχτές τηλέφωνο κάποιος και μου είπε να ρωτήσουμε τον κύριο Γιώργο Πατούλη να μας πει πώς έγινε μεγάλο εργολάβος. Επαναλαμβάνω. Ο κύριος πρώην Περιφερειάρχης δεν ελέγχεται, απλώς ξέρει τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Και μάλιστα ο κύριος αυτός, Γιώργο, μου ρωτώ, είσαι κάνει και κάποια εταιρεία με την πρώην σύζυγο του κ. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Με την κυρία Σταυράκη, έχει κάνει εταιρεία. Χτιματομεσή, την κυρία Σταυράκη που είναι καθηγήτρια από ό,τι ξέρω. Ούτε αυτή ελέγχεται. Η κυρία Σταυράκη βεβαίως. Η κυρία Σταυράκη 8 χρόνια έχει να πατήσει το σχολείο. Δεν είπα ότι ελέγχεται η γυναίκα για να μα. Όχι φυσικά. Απλά... Αλλά... Δεν είναι τώρα αυτό όμως το αντικείμενο. Το αντικείμενο είναι εδώ ότι μιλάμε 600 εκατομμύρια ζημιά. Είναι το γραφείο της κυρίας Κεραμέως. Έτσι. Αυτό είναι το αντικείμενο. 600 εκατομμύρια ζημιά. Λοιπόν, έχουμε 30 δεύτερα για να κλείσουμε. Ανδρέα Καψαμπέλη, θες κάποιο σχόλιο. Δεν έχω σχόλιο. Θέλω να πω όμως, επειδή συζητούσαμε πολλά προηγουμένως και για ολιγάρχες και για πιέσεις κλπ, ότι διάβαζα την Κυριακή στο Βήμα, εκεί στο Βηματοδότη, ένα quiz
συνδεόμενο με την υπόθεση αυτή, στο οποίο φωτογραφιζόταν υπουργός, ο οποίος έχει την έδρα του, λέει, στο Μαξίμου, και είναι μάλιστα, λέει, από τους υπουργούς τους νεοφώτιστους. Δεν ξέρω πώς ακριβώς τον χαρακτήριζε. Εν πάση περιπτώσει, τον φωτογράφιζε συγκεκριμένα, ο οποίος, λέει, τρέμει στην ιδέα των αποκαλύψεων γύρω από αυτή την ιστορία. Να και εδώ πώς το Μέγαρο Μαξίμου είναι. Και ότι παρεμβαίνει, λέει, σε κανάλια, ναι, αυτό έλεγε το ρεπορτάζ, για να μην το παίξουν τα κανάλια. Και όντως Γρηγόρη Σερέτη, όλο τυχαίως, σκάνδαλο 600 εκατομμυρίων ευρώ και δεν άκουσε κουβέντα στα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Αλλά σημασία, επαναλαμβάνω, έχει ότι τον καρφώνει και το Βήμα. Φαντάσου. Λοιπόν, τελευταία κουβέντα, Γρηγόρη, γιατί είμαστε ήδη εκτός χρόνου. Να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι ο Πατούρης ήταν και κολλητός του Μίκου και κάνανε μαζί πρωτοχρονιά. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Να υπενθυμίσουμε, κύριε Σερέτη, ότι δικηγόρος επίσημος του παιδοκτηνόδους Μίχου είναι κάποιος περιφερόμενος στη Βουλή που το παίζει πατριώτης βουλευτής. Για να πω κι άλλα. Λοιπόν, πρέπει να σας διακόψω όχι για αυτά που λέτε. Συνεχίζουμε στην επόμενη εκπομπή. Λοιπόν. Και διάλογοι. 5 εκατομμύρια να σε βγάλω έξω. Και τον έχουν βάλει βοηθό γιατρού. Λοιπόν. Ποιον, τον παιδοβιαστή, τον Μίχο. Και δικηγόρος του, γνωστός πατριώτης δικηγόρος. Ντροπή τους. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε. Και μασόνος μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη μεγάλη στοά. Τον Ανδρέα Κατσαμπέδη. Τον Γιώργο Γαριφάλου. Τον Γρηγόρη Σερέτη. Τον Στέφανο Χίο. Ζητώ συγγνώμη. Πρέπει να κλείσουμε, φίλες και φίλοι. Εσείς δεν αλλάζετε συχνότητα. Ακολουθεί εκπομπή Κόντρα και Ρήξη με ένα εκπληκτικό αφιέρωμα στην ελληνική μυθολογία και τον παιδαγωγικό της ρόλο. Εδώ και 3.000 χρόνια τα Ελληνόπουλα μεγάλωναν με την ελληνική μυθολογία. Γι' αυτό και θέλουν κάποιοι σήμερα να την κόψουν. Αύριο πάλι μαζί.